Κυρίες και κύριοι, φίλοι του ΠΑΟ από το.gr, καλησπέρα σας. Είναι μια ακόμα παναθηναϊκή συνέντευξη. Έχουμε να κάνουμε καιρό, είναι η αλήθεια, και έχουμε καιρό να βγάλουμε και έναν άνθρωπο από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ήθιστε λοιπόν κάθε καλοκαίρι στις ποδοσφαιρικές ομάδες να υπάρχουν αποχωρήσεις ερχομήνιων παικτών, ακόμη και στα τεχνικά επιτελεία, νέοι προπονητές, νέοι φυσικοθεραπευτές, νέοι άνθρωποι, τεχνικοί διευθυντές, ακόμη και πρόεδροι. Στον Παναθηναϊκό, λοιπόν, πριν από μερικές ημέρες ανακοινώθηκε μια αποχώρηση την οποία λίγοι την περιμένανε, αλλά εντάξει, είναι και αυτή. Μετά από 7 χρόνια, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει την ψυχή του στα τμήματα υποδομής της ομάδας, ο Ανδρέας Οντρένοβα, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί και θα πάει προς Εμιράτα να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Ο Ανδρέας Οντρένοβα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε πάρα πολλά στον Παναθηναϊκό, 7 χρόνια στα τμήματα υποδομής, στην ΚΑΠΑ 15, στην ΚΑΠΑ 19. Πέρασαν πάρα πολλά ταλέντα του Παναθηναϊκού από τα χέρια του. Πολλοί παίκτες οι οποίοι ξεκίνησαν ως νέοι με όνειρα και πήγαν στην πρώτη ομάδα, ακόμη και αν δεν συνέχισαν λόγω του ότι τα έφερε έτσι η μοίρα, όμως έπρεπε να περάσουν από ένα δύσκολο μονοπάτι που ήταν τα τμήματα υποδομής, να πάρουν χρόνο, να μάθουν, να γαλουχηθούν με το DNA του Παναθηναϊκού και να πάρουν τη θέση του στην πρώτη ομάδα. Και νομίζω ότι μετά από 7 χρόνια θα πρέπει να τον βγάλουμε αυτόν τον άνθρωπο να πει και αυτό στη γνώμη του, να πει για τα χρόνια που έχει περάσει τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν είναι ένα, δύο, ούτε καν τέσσερα. Είναι 7 χρόνια. Είναι πάρα πολλά. Και λοιπόν, χωρίς να το καθυστερώ, έχουμε στη γραμμή τον Ανδρέα τον Τρένοβα. Ανδρέα, καλησπέρα. Με μεγάλη μας χαρά που σε έχουμε μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχτηκες για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και πραγματικά είναι χαρά μου. Να είστε καλά για τα καλά σας λόγια. Η χαρά είναι δική μας. Καταρχάς, να το πάρουμε από τα τωρινά δεδομένα. 7 χρόνια στον Παναθηναϊκό, πλέον αποχωρείς για να πας στο Κατάρ. Πρώτα συναισθήματα, γιατί όπως είπα και πριν, δεν είναι κάτι απλό. Δεν είναι ότι κάτσε σε ένα-δύο χρόνια, αντί και τρία. Είναι 4 χρόνια. Είναι 7 χρόνια. Είναι πάρα πολλά. Οπωσδήποτε. Σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι απλό. 7 χρόνια στον Παναθηναϊκό είναι τα πιο σημαντικά χρόνια της ζωής μου. Είναι ένα σύλλογο και ειδικά είναι μια ακαδημία που με έχει εξελίξει ως άνθρωπο και ως προπονητή, πάνω απ' όλα μου έδωσε τα απαραίτητα εφόδια καθημερινά στην καθημερινότητά μου, καθημερινά να εξελίσσουμε και να βελτιώνουμε. Η επαφή με τα παιδιά και με τους προπονητές, με τους συνεργάτες και γενικά με όλους τους ανθρώπους στην Ακαδημία ήταν εξαιρετική καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των 7 ετών. Και οπωσδήποτε όταν έρχεται η στιγμή να πάρεις μια τέτοια απόφαση, γιατί πραγματικά ένιωθα πολύ όμορφα και πολύ άνετα στο περιβάλλον του Παναθηναϊκού. Και όταν έρχεται η στιγμή να πάρεις μια τέτοια απόφαση, σίγουρα δεν είναι εύκολη, κυρίως συναισθηματικά, αλλά βάζεις κάποια στιγμή κάτω τα δεδομένα και παίρνεις τις αποφάσεις, πάντα με γνώμονα το καλό σου, να αφορά το μέλλον, καλείσαι να πάρεις αυτές τις αποφάσεις και να αφήσεις κάτι πολύ όμορφο πίσω σου. Ωραία. Ναι. Ολοκληρώσω. Ναι, σε αυτό το πλαίσιο και εγώ κλείθηκα να πάρω αυτή τη δύσκολη απόφαση, διότι η πρόταση από το Κατάρ πραγματικά ήταν αρκετά καλή. Είναι μια, το ΑΣΠΑΡ είναι μια γνωστή ακαδημία που ασχολείται με παίκτες τόπου επίπεδου και κυρίως με παίκτες εθνικής ομάδας του Κατάρ. Και θεωρώ ότι θα με εξελίξει και εμένα σε πολλά μέτωπα για να κάνω το επόμενο μου βήμα. Κάθεις λοιπόν ο σωστός επαγγελματίας πρέπει να κοιτάει το μέλλον του. Αντρέα, να το πάρουμε λιγάκι από την αρχή, έτσι. Δηλαδή, πότε ξεκίνησες εσύ να ασχολείσαι με την προπονητική? Είναι αρκετά τα χρόνια. Όταν αντιμετώπισα κάποιες δυσκολίες όσον αφορά την καριέρα μου στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο σαν ποδοσφαιριστής. Ήταν περίπου το 2007, έτος 2007-2008, όπου συνάρτηση πολλών πραγμάτων με έκανε να δω λίγο διαφορετικά την καριέρα μου όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Και από σταδιακά, χωρίς να το έχω σχεδιάσει από πριν, άρχισα να ασχολούμαι με τις μικρές ηλικίες, πρώτα στην Ακαδημία του Νέου Εικονίου για ένα έτος και μετά για 9 χρόνια στην Ακαδημία του Γιάννη του Παθιακάκη, υπό την επίβλεψη του γιού του Γιώργου του Παθιακάκη, όπου και εκεί εξελίχθηκα αρκετά, πήρα πάρα πολλά πράγματα και ήταν ουσιαστικά και το διαβατήριό μου για να πάω σε ένα μεγαλύτερο σύλλογο όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Παράλληλα, είχα περάσει μέσα από το σχολείο στο ΤΕΦΑ Αθήνας, οπότε και αυτή τη σχολή που την είχα αφήσει λίγο πίσω λόγω του ποδοσφαίρου, άρχισα να την παρακολουθώ. Οπότε από το 2007 και περίπου 17 χρόνια τώρα ασχολούμαι με τις αναπτυξιακές ηλικίες στην Ελλάδα. Και τα τελευταία 7 χρόνια στον Παναθηναϊκό.
17 χρόνια είναι κοντά ολόκληρη ζωή με τον Παναθηναϊκό. Πότε έγινε η πρώτη επαφή? Διότι αν έχεις περάσει από την Ακαδημία ενός ανθρώπου όπως είναι ο Παθιακάκης, γιατί ξέρουμε ότι ο Παθιακάκης, άμα κάνεις για μικρή έρευνα, μπορείς να καταλάβεις το τι μάτι είχε και το τι μυαλό είχε και μπόρεσε να βγάλει ταλέντα. Εντάξει, είναι αλήθεια. Η Ακαδημία του Παθιακάκη και κυρίως η καθημερινότητά μου με τον Γιώργο Παθιακάκη, με τον Γιάννη τον Παπασταματίου, που ήταν οι άνθρωποι που έδειχαν ουσιαστικά την Ακαδημία, ήταν αρκετά καλή, ήταν θετική όσον αφορά τη δικιά μου την προσωπική εξέλιξη. Γίνεται εξαιρετική δουλειά. Είναι μια Ακαδημία που σου δίνει τις βάσεις ώστε να μπορέσει να πάρει πράγματα και να εξελιχθεί στην προπονητική. Όσον αφορά τώρα το Παναθηναϊκό, πέρα από τους αγώνες που παίζαμε τις μικρές ηλικίες, ηλικίες K12, K13, με την Ακαδημία του Παθιακάκη και με τον Παναθηναϊκό, όπου ήταν η πρώτη μου επαφή γνωρίζοντας τους προπονητές, βλέποντας και το επίπεδο του Παναθηναϊκού, αυτό που οφείλω να πω είναι ότι κάνοντας τα διπλώματα, ξεκινώντας να κάνω τα διπλώματα της ΕΠΟ και της UEFA, ήταν η πρώτη μου επαφή με τον Τάκη το Φίσα. Δηλαδή, ουσιαστικά τον ερχόμενο στον Παναθηναϊκό, τον οφείλω στον Τάκη το Φίσα, ο οποίος μετά από μια σχολή που είχαμε κάνει μαζί και μην ξέροντάς τον από πριν προσωπικά, σαν ποδοσφαιριστή εννοείται ότι τον ήξερα και μου άρεσε κιόλας, ανέλαβε μετά από κάποιους μήνες, ένα χρόνο, θυμάμαι περίπου, ανέλαβε την Ακαδημία του Παναθηναϊκού το 2017 σαν τεχνικός διευθυντής και ουσιαστικά ήταν ο άνθρωπος ο οποίος με έφερε στον Παναθηναϊκό για τις μικρές ηλικίες. Με είχε δει και αυτός στα διπλώματα στις σχολές, χωρίς να έχουμε κρατήσει κάποια επαφή. Ξαφνικά μια μέρα χτυπάει το τηλέφωνο μου και μου λέει: «Είμαι ο Τάκης ο Φίσας, υπάρχει μια καινή θέση στην K12, θα ήθελα να δω αν μας ενδιαφέρει». Και ουσιαστικά το Μάη του 2017 πήρα την απόφαση να αποχωρήσω μετά από 9 χρόνια από την Ακαδημία του Παθιακάκη και να ενταχθώ στα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού. Το να ενταχθεί σε μια ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός, φυσικά είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα για την καριέρα οποιοδήποτε ανθρώπου, σε οποιοδήποτε πόστο. Αλλά δεν ξέρω αν σου πέρασε από το μυαλό η αυξημένη ευθύνη που θα έχεις, διότι πλέον πηγαίνεις κάπου πολύ παραπάνω. Είναι το επόμενο βήμα, με πιθανότητες να ξεκινήσεις από την K12 και να φτάσεις και πιο ψηλά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μέσα μου υπήρχε ένας φόβος, ειδικά στις αρχές, πριν πάρω την απόφαση να αφήσω την Ακαδημία Παθιακάκη, διότι ήμουν σίγουρος ότι θα είχα να κάνω με ανθρώπους όπου ήταν πολύ υψηλού επίπεδου. Εκείνη την εποχή, πέρα από τον Τάκη το Φίσα και τον Θοδωρή τον Ελευθεριάδη, που ήταν στην Ακαδημία ως υπεύθυνοι, υπήρχαν προπονητές, ο Σωτήρης ο Σιλαϊδόπουλος, ο Κωστός Φραντζέσκος, ο Θωμάς Χονδρουδής, πολλοί προπονητές που ήταν σε πιο υψηλό επίπεδο από αυτό που είχα συνηθίσει εγώ. Αλλά από την πρώτη στιγμή αισθάνθηκα άνετα στο σύλλογο, αισθάνθηκα πάρα πολύ καλά με τη βοήθεια των ανθρώπων. Άρχισα σταδιακά και εγώ να μπαίνω στο κλίμα της ομάδας και να προσπαθώ και εγώ να τα χαρακτηριστικά που εγώ έχω και δει τα καλά μου και τα κακά μου να τα βάζω μέσα στο σύλλογο. Και σταδιακά είναι ουσιαστικά ένα μονοπάτι το οποίο άρχισα να το περπατώ το 17 με όλους αυτούς τους ανθρώπους και με οδήγησε μέχρι την K19 του Παναθηναϊκού. Κάθε μέρα αισθανόμουν όλο και πιο άνετα, όλο και πιο όμορφα και πάντα μη χάνοντας τον Αντρέα και να είμαι πάντα αυτός μου, προσπαθούσα να εξελιχθώ μέσα από το σύλλογο και να εξελίξω και ουσιαστικά και να βάλω και εγώ ουσιαστικά ένα λιθαράκι όσον αφορά την ανατροφή των παιδιών. Να το πάμε πριν το πάμε μάλλον στο καθαρά τεχνικό κομμάτι. Θέλω να σε ρωτήσω ποιες ομάδες πιστεύεις ότι έχουν τις καλύτερες ακαδημίες στην Ελλάδα και αν αυτός ο τίτλος αλλάζει ανά κάποια χρόνια. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, την περίοδο 18-20 να ήταν ο Παναθηναϊκός, μετά να έρθει ο Ολυμπιακός, μετά να έρθει ο ΠΑΟΚ, μετά να έρθει η ΑΕΚ. Αν υπάρχουν τέτοιες ανακατατάξεις στον χώρο των ακαδημιών. Ανακατατάξεις υπάρχουν και πάντα υπήρχαν. Δηλαδή σε πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά στα μάτια του κόσμου και το τι βγαίνει προς τα έξω, πάντα κάποια ακαδημία μπορεί να είναι πιο μπροστά, κάποια μπορεί να μένει λίγο πιο πίσω και αυτό θεωρώ ότι έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, πολλοί συζητάνε τώρα για την Ακαδημία του ΠΑΟΚ όσον αφορά τις κατακτήσεις, ακόμα και κάποια ταλέντα που έχουν βγει μέσα από εκεί. Και είναι λογικό η Ακαδημία του Ολυμπιακού με τις επιτυχίες που έκανε πέρσι και στο Youth League και με την κατάκτηση του πρωταθλήματος K19. Είναι λογικό να υπάρχουν περίοδοι όπου ο κόσμος θεωρεί ότι μια Ακαδημία είναι καλύτερη από την άλλη. Αλλά κατ' εμέ δεν είναι τόσο απλό. Η Ακαδημία του Παναθηναϊκού
Είναι μια ακαδημία που ειδικά τα τελευταία χρόνια όσον αφορά το κομμάτι του budget δεν είναι στο ίδιο επίπεδο και αυτό επηρεάζει όλο το σύστημα, δεν είναι στο ίδιο επίπεδο είτε με την Ακαδημία του ΠΑΟΚ είτε με την Ακαδημία του Ολυμπιακού, αλλά αυτό που δεν έχει χάσει ποτέ η Ακαδημία του Παναθηναϊκού είναι η φήμη της, είναι ο τρόπος λειτουργίας της, είναι η διάθεση στο να ασχολείται ατομικά με το κάθε παιδί ώστε να μπορέσει να τον εξελίξει. Τώρα το τι βγαίνει προς τα έξω και πώς βγαίνει σχετικά με την πρωτοκαθεδρία, ποιος είναι πρώτος, όπως σας είπα και πριν, είναι συνάρτηση πολλών πραγμάτων. Αν η Ακαδημία του Παναθηναϊκού έχει και αυτή τη δυνατότητα, γιατί κακά τα ψέματα, τα ταλέντα υπάρχουν, παίκτες οι οποίοι έχουν την ικανότητα να βγουν στο επόμενο επίπεδο, κατ' εμέ, και είναι προσωπική μου άποψη, υπάρχουν. Αν και ο Παναθηναϊκός από την Ακαδημία και μέχρι την πρώτη ομάδα είχε τη δυνατότητα να αναδείξει κάποια παιδιά και να πάρουν χρόνο συμμετοχή στην πρώτη ομάδα, τότε είμαι σίγουρος ότι θα βλέπατε κάποια παιδιά από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού, όπου θα μπορούσαν πολύ άνετα να παίξουν στην πρώτη ομάδα και ο κόσμος να είναι περήφανος. Όπως γίνεται αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη με τον Γιώργο του Βαγιανίδη, ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος ή ο Ζαγαρίτης από τη Φουρνιά των 2001. Και τα επόμενα χρόνια υπάρχουν ταλέντα και υπήρχαν ταλέντα στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, ακόμα και τα τελευταία παιδιά που συμμετέχουν τώρα σε μια προετοιμασία ή παιδιά που ακόμα δεν τα ξέρει ο κόσμος, όπου έχουν ταλέντο και μπορούν να αναδειχθούν μέσα στο Παναθηναϊκό. Αρκεί να υπάρχει ένα πλάνο και μια μετάβαση και για αυτούς. Μου δίνεις μια ωραία πάσα να σου ζητήσω να αναφέρεις ονόματα. Όμως, πάνω σε αυτή την ερώτηση που θα σου κάνω, θα το αλλάξω λίγο. Έχουμε δει πάρα πολλά ταλέντα στην Ελλάδα που ξαφνικά από τα 17, από τα 16, από τα 18 λέμε όπα, ένα πολύ υποσχόμενο προϊόν, ένα πολύ υποσχόμενο παιδί. Αλλά περνά τα χρόνια και επειδή καλώς κακώς και από τις εφημερίδες και από τα site πλέον τους φουσκώνουμε εντός εισαγωγικών τα μυαλά, δεν προχωρούν. Πώς λοιπόν το χειρίζεται ένας προπονητής ακαδημιών, ο οποίος βλέπει ότι από νεαρή ηλικία αυτά τα παιδιά παίρνουν μια προσοχή η οποία είναι δώρον άδωρον, ότι ναι μεν έχουν δημοσιότητα, αλλά μπορεί να το χάσουν στην πορεία. Ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό θα το συναντήσετε και ευρωπαϊκά. Πέρα από τα μεγάλα ταλέντα που αναδεικνύονται και τους βλέπουμε σε κορυφαίο επίπεδο σε μικρή ηλικία να παίζουν, υπάρχουν όμως και παραδείγματος χάρη η Ισπανία με τον Νίκο Γουίλιαμς, με τον Γιαμάλ αυτή τη στιγμή. Είναι παιδιά που έχουν αναδειχθεί σε πολύ μικρή ηλικία. Για κάθε παιδί το οποίο είναι πετυχημένο, υπάρχουν και κάποια παιδιά, χαρακτηριστικά παραδείγματα και από την Μπαρτσελόνα είτε και από άλλους, οι οποίοι έχουν από μικρή ηλικία έχουν πάρει μια φήμη, έχουν αναδειχθεί, αλλά συνέχεια δεν ήταν ανάλογοι. Ο Ρίκι Πίγκ, παραδείγματος χάρη, από την Μπαρτσελόνα που αυτή τη στιγμή παίζει στην Αμερική, δεν έκανε την καριέρα που ενδεχομένως περίμενε πολλοί κόσμος, όπως και πολλά άλλα ονόματα. Το ίδιο γίνεται και στην Ελλάδα. Απλά επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι τόσο, δεν βλέπω κάποια παιδιά να παίρνουν μεγάλη φήμη, μεγάλη δόξα ή να συζητάμε πολύ για αυτούς σε μια ηλικία 17-18 και η κύρια αιτία που δεν παίζουν να είναι αυτή. Θεωρώ ότι η κύρια αιτία είναι ότι στο επόμενο επίπεδο κάποια από αυτά, δύο από αυτά τα παιδιά δεν βρίσκουν τον κατάλληλο χώρο ώστε να μπορέσουν να δείξουν. Δηλαδή δεν υπάρχει υπομονή, δεν υπάρχει εκείνο το σχέδιο, εκείνο το πλάνο ώστε τα παιδιά αυτά να μπορέσουν να δείξουν στο επόμενο επίπεδο το πραγματικό τους ταλέντο. Και πιστέψτε με, αυτό το λέω κατηγορηματικά και το πιστεύω, ότι υπάρχουν ταλέντα, υπάρχουν ποδοσφαιριστές σε όλες τις ακαδημίες και τις δύο που προαναφέρουμε, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και άλλες ακαδημίες λίγο πιο μικρομεσαίες, αλλά σίγουρα και στον Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός ανέκαθεν είχε ταλέντα στην Ακαδημία του, ανέκαθεν τους έπλαθε και τους εκπαίδευε για το επόμενο επίπεδο, αλλά δυστυχώς εγώ αυτό που έχω δει είναι ότι αυτά τα παιδιά δύσκολα βρίσκουν χώρο. Μην εκπλαγείτε αν πάνω σε μια περίπτωση παιδιού, ο Δημήτρης ο Καλοσκάμης που αυτή τη στιγμή έχει πάει στον Ατρόμητο, τον δούμε να παίζει. Παιδιά που αυτή τη στιγμή, γιατί μου είπατε ονόματα, ακολουθούν την προετοιμασία, ο Κάτρης, ο Φικάη, ο Μπρέγκου, ο Κυριόπουλος, παιδιά που έχουν μείνει πίσω και δεν είναι στην προετοιμασία, που αποτελούσαν φέτος την ΚΑΠΑ 19, είναι παιδιά τα οποία έχουν τα εφόδια να κάνουν καριέρα. Το θέμα είναι αν θα μπορέσουν να βρουν τον κατάλληλο χώρο. Και δυστυχώς στην Ελλάδα, όχι μόνο στον Παναθηναϊκό, στο βωμό του πρωταθλητισμού, και γιατί θεωρούμε ότι ίσως η χρησιμοποίηση ενός μικρού παιδιού να μας φέρει πίσω, δεν τους χρησιμοποιούμε, δεν τους δίνουμε τις ανάλογες ευκαιρίες.
Έχουμε δει παράδειγμα ο Ολυμπιακός Παρνούσκαρ που έβαλε τον Ντόι, τον έβαλε ξαφνικά, μπήκε το παιδί και στάθηκε και μπορεί και δείχνει πράγματα. Τα παιδιά μπορούν να κολυμπήσουν στα βαθιά, αρκεί να εισπράξουμε λίγο εμπιστοσύνη παραπάνω από εμάς. Θεωρείς ότι σε αυτό, μάλλον για αυτή την κατάσταση, οφείλεται και μια ξενομανία που έχουμε στην Ελλάδα, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι παίχτες και ότι δεν βασιζόμαστε, μάλλον δεν έχουμε την υπομονή να πούμε ότι από εδώ και πέρα θα επενδύσουμε σε ένα πλάνο που θα λέει ότι θα πάρουμε 6 παίχτες από την Ακαδημία για βασικούς, με 3-4 ξένους και θα φτιάξουμε μια ομάδα για τα επόμενα 4-5 χρόνια και θα το πάμε βήμα-βήμα. Ότι αυτά τα πλάνα στην Ελλάδα δεν μακροημερεύουν. Είπατε το μαγικό αριθμό που έχω στο μυαλό μου. Πάντα έλεγα ότι μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, γιατί όλοι θέλουμε, ανάλογα με το ποια ομάδα υποστηρίζουμε, η ομάδα μας θα είναι πρωταθλήτρια. Μια ομάδα η οποία θέλει να πρωταγωνιστήσει, θέλει τουλάχιστον 2 παίκτες σε κάθε θέση. Και εγώ λέω γιατί όχι, 2 παίκτες σε κάθε θέση, 20 παίκτες συν 2-3 ποιοτικοί τερματοφύλακες, 22-23 και άλλοι 5-6 είναι ένα από την Ακαδημία, ένα σύνολο 26-27 παιδιών. Γιατί όχι. Γιατί όχι να μην. Και το ποιοτικό αυτό ρόστερ, είτε ξένοι είτε Έλληνες, διεθνείς και φτασμένοι ποδοσφαιριστές, γιατί να μην υπάρχει ένα πάντρεμα με αυτούς, με τους 5-6 μικρούς και οι μικροί να πάρουν από αυτούς, αλλά και να μπορέσουν και οι μικροί ό,τι έχουν να το δώσουν. Γιατί είμαι σίγουρος ότι σταδιακά θα κάνουν πράγματα. Αν σε αυτό προσθέσει ένα πλάνο, προσθέσει την υπομονή και τη σταδιακή ενσωμάτωσή του στην πρώτη ομάδα, δεν υπάρχει περίπτωση κάποια από αυτά τα παιδιά να μην βγει στην επιφάνεια. Και χωρίς πραγματικά να θέλω να κατονομάσω ή να κάνω σύγκριση, υπάρχουν και περιπτώσεις ξένων παιχτών ή πιο φτασμένων και μεγάλων, όπου δεν έχουν πετύχει, όπως λέμε ότι δεν πετυχαίνουν οι μικροί σε μεγάλες ομάδες. Γιατί οπότε αυτοί να παίρνουν συνέχεια ευκαιρίες και ένας μικρός που προέρχεται από ακαδημία να μην έχει τη δυνατότητα να πάρει τις ίδιες ευκαιρίες. Ναι, αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα στην Ελλάδα, γιατί ξέρεις, έχουμε δει πάρα πολλά πλάνα, έστω και αναγκαστικά για το Παναθηναϊκός. Να είμαστε ειλικρινείς, επιδόνει, όταν υπήρχαν οικονομικοί περιορισμοί και ένα οικονομικό πρόβλημα, υποχρεώθηκε να πάει με παιδιά από την Ακαδημία. Το θεωρείτε εσείς υγιές μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει με ένα πλάνο το οποίο θα είναι όλοι, οι περισσότεροι θα είναι από την Ακαδημία και περιμένουμε ο κόσμος αυτό να το αποδεχτεί και να πει ότι okay, τα παιδιά της Ακαδημίας είναι έτοιμα, που και επί εποχής Δόνη αρκετά παιδιά βγήκαν στην επιφάνεια, όπως ήταν ο Χατζηγιωβάνης, όπως ήταν ο Μπουζούκης, ανεξαρτήτως ποια είναι η πορεία του καθενός μετά. Αλλά μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό δεν πρέπει να στηρίζεται στα παιδιά της Ακαδημίας. Τα παιδιά της Ακαδημίας πρέπει, 1-2 παιδιά από την Ακαδημία πρέπει να στηριχθούν στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού για να αναδειχθούν. Σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις που η πρώτη ομάδα είχε ανάγκη την Ακαδημία, θεωρώ ότι μπήκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό παιδιά από την Ακαδημία με αποτέλεσμα να πέσει και η ποιότητα της πρώτης ομάδας. Αυτό είναι λογικό. Αυτό δεν είναι για μένα και τόσο υγιές. Το πιο υγιές είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, πρώτη ομάδα Παναθηναϊκού, ανταγωνιστική, έτσι όπως ονειρεύεται ο κόσμος του Παναθηναϊκού, και σταδιακά εκεί να ενσωματώνονται ανάλογα με το ποιος αξίζει κάθε φορά. 1-2 παιδιά κάθε χρόνο. Και θεωρώ ότι αυτό είναι πιο υγιές. Μήπως αυτά τα 1-2 παιδιά, αυτό έχει να κάνει βέβαια και με τον προπονητή στον Παναθηναϊκό, γενικότερα στην Ελλάδα δεν έχουμε μακρόβιους προπονητές, ότι θα πρέπει να γίνεται λίγο πιο τμηματικά αυτό, δηλαδή να λέει ο προπονητής της αλφα ομάδας, έχουμε πρόβλημα στη θέση του αριστερού back και στο δεξί extreme. Γιατί να μην πάμε στην K15 και να πούμε ότι στα επόμενα 3 χρόνια θέλω εσύ ως προπονητής της K15 και εσύ ως της K19 να μου φτιάξετε 2 τέτοιους παίκτες. Είναι ένα πιο προσαρμοστικό μοντέλο αυτό. Θα μπορούσε αυτό να ήταν και ένα πλάνο. Εγώ θα σου το πω και από την ανάποδη, ότι έχει έναν εξαιρετικό κεντρικό αμυντικό η Ακαδημία από K19. Εξαιρετικό. Πόσους κεντρικούς αμυντικούς θέλει η πρώτη ομάδα να έχει στο ρόστερ της? 5. Ωραία, ας πάρει 4 υπερπαίχτες από την Ευρώπη, αλλά ας έχει ως 5 τον εξαιρετικό ποδοσφαιριστή της Ακαδημίας. Αλλά άμα αξίζει, να τον βάλουμε αυτό. Θα μπορούσε να γίνει και έτσι και σταδιακά να αναδεικνύονται οι καλύτεροι παίχτες. Τώρα νομίζω ότι είναι και λιγάκι πιο προσωπικό αυτό που θα σου πω. Είχες ποτέ κάποιο παίχτη που να τον είχες από πολύ μικρή ηλικία, να πέρασε από τα χέρια σου, να έχετε πολύ καλή σχέση, να πήγε στην αλφα ομάδα του Παναθηναϊκού και για διάφορους λόγους να μην τα κατάφερε. Και τώρα να μην
έχει κάνει την καριέρα την οποία εσύ ανέμενες. Από πολύ μικρή ηλικία δεν τον είχα. Από πολύ μικρή ηλικία είχα και έχω δει όλη την εκπαίδευσή του. Τα παιδιά που αυτή τη στιγμή είναι 2005 και 2006, όπως ο Μπρέγκου Παρμασφαρή που είναι στην πρώτη ομάδα ή ο Καλοσκάμης που πήγε στον Ατρόμητο, ο Φικάη που τώρα είναι στην πρώτη ομάδα, κάποια παιδιά, ο Σπαθάρης, ο Λάζαρης, ο Νικολιτόπουλος, παιδιά που αυτή τη στιγμή ίσως υπογράψουν επαγγελματικό συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό και να μείνουν κάπου 19. Αυτούς είχα από μικρή ηλικία και τους θυμάμαι σε πολύ μικρή ηλικία. Αλλά θέλω να πω, παραδείγματος χάρη, ένα όνομα ενός παιδιού που στην Ακαδημία πραγματικά ήταν το κάτι μοναδικό, το κάτι ξεχωριστό. Ήταν σε μια φουρνιά όπου ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει ποδοσφαιριστές, όπως ανέφερα πριν, ο Γιώργος Βαγιανίδης, που όλοι είμαστε περήφανοι, ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος, ο Βασίλης Ζαγαρίτης. Εγώ θα αναφέρω τον Αντρέα τον Αθανασακόπουλο, που τώρα είδα ότι πήγε στη Λαμία. Ο Αντρέας είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο, είναι ένας ποδοσφαιριστής που στον άξονα μπορεί να το παίξει πολύ άνετα και πολύ μεγάλη ποιότητα. Για κάποιο λόγο φταίει ο ποδοσφαιριστής, φταίει ο σύλλογος. Αυτό το παιδί στη διαχείρισή του μετά την Ακαδημία δεν μπόρεσε να βρει, ενώ έκανε ντεμπούτο επί εποχής, δεν είναι σε πολύ μικρή ηλικία, 18 χρονών, δεν μπόρεσε να βρει το κατάλληλο χώρο ώστε να μπορέσει να αναδείξει το ταλέντο του. Αλλά πραγματικά βάζω τα χέρια μου στη φωτιά, δεν είναι ένα εκπληκτικό ταλέντο που δεν ξέρω αν ομοίω του έχω ξαναδεί σε επίπεδο Ακαδημία. Να θυμίσω ότι ο Θανασσακόπουλος, και διόρθωσέ με σε αυτό, έχει πετύχει το πρώτο γκολ στην ιστορία του Παναθηναϊκού Β' απέναντι στην Καλαμάτα με ένα εκπληκτικό φάουλ από τα 35 μέτρα. Και άλλα εκπληκτικά γκολ που θυμάμαι στην Ακαδημία σε επίπεδο K19, K17. Πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ταλέντο με πολύ καλή νοοτροπία, όπως και άλλα παιδιά στην Ακαδημία. Ήμουν σίγουρος, δηλαδή έλεγα ότι αν αυτό το παιδί δεν παίξει και δεν βρει χώρο, τότε ποιος θα βρει. Αλλά για χίλιους δύο λόγους που ίσως δεν είναι τις παρούσες, ο Αντρέας το καταλήγει μετά από 3-4 χρόνια επαγγελματία στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού να πηγαίνει να βρίσκει μια καινούργια ομάδα ώστε να μπορέσει να εξελιχθεί και να αναδειχθεί. Μακάρι ο ίδιος να τα καταφέρει και να μπορέσει να δείξει πραγματικά το ταλέντο του, γιατί κατά την ταπεινή προσωπική μου άποψη είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο. Πραγματικά εξαιρετικό ταλέντο. Να πούμε και κάτι άλλο. Στον Παναθηναϊκό από το 17 που ήρθες εσύ έχουν αλλάξει και αρκετοί προπονητές, έτσι. Δηλαδή ο Ζουνίδης, Δόνης, Πογιάτος, Γιωβάνοβιτς, Μπόλον, Ιτερίμ και εσύ ως και ο Ντιέγκο Αλόνσο. Ναι, ξέρεις τώρα τον Ουργουανό, θέλω να μου πεις με ποιον είχες την καλύτερη συνεργασία. Με ποιον συνεννούσουν, ας πούμε, με τα μάτια. Ήταν, να σας πω την αλήθεια, εγώ άμεση συνεργασία δεν είχα. Με την έννοια, άμεση στην καθημερινότητα εννοώ, γιατί πρέπει να υπάρχουν και λίγο οι αποστάσεις μεταξύ πρώτης ομάδας και Ακαδημία. Αλλά μέσω των εκάστοτε τεχνικών διευθυντών, παραδείγματος χάρη μέσω του κ. Βαγγέλη του Σάμιου, που ήταν 4,5 χρόνια τεχνικός διευθυντής μας και κάποια στιγμή ήμουν εκεί συνεργάτης του στην ΚΑΠΑ 19. Υπήρχε πάρα πολύ καλή συνεργασία με προπονητές. Πρόλαβα αρκετά τον Γιώργο Τοδόνη. Θυμάμαι ότι και εκείνο και το στάφ του ασχοληθήκαν με την Ακαδημία με την έννοια να ξέρει να μάθουν πράγματα, να δουν παιδιά, να ρωτήσουν για τον τρόπο που εκπαιδεύονται. Ο Γιωβάνοβιτς. Θυμάμαι επίσης πολύ καλή εξαιρετική επαφή που είχε με την Ακαδημία και ίσως να εκεί πέρα να υπήρχε ένα σταθερό πλάνο σταδιακά, μήπως ανεβαίνανε παιδιά από την Ακαδημία σταδιακά και ομαλά να μπορέσουν να αναδειχθούν κάποιοι. Παραδόξως, αυτό που πρόλαβα εγώ τελευταία, γιατί ήμουν προπονητής ΚΑΠΑ 19 και ρώταγε και ερχόταν πολύ και έβλεπε τα παιδιά της Ακαδημίας, ήταν ο Τερίμ. Αλλά εντάξει, στον Τερίμ δεν πήγαν καλά τα πράγματα όσον αφορά την πρώτη ομάδα, οπότε δεν μπορούμε να συζητάμε για συνεργασία Ακαδημία πρώτης ομάδας. Αλλά γενικά ερχόταν, ρώταγε, έδειχνε ένα ενδιαφέρον για τα μικρά παιδιά. Εκφραζόταν λίγο πιο εύκολα. Να το πάμε και λίγο εκεί. Μήπως ότι στην Ελλάδα, επειδή δεν έχουμε προπονητές τύπου Γκέραρτ, γιατί είναι πόσους προπονητές θυμάσαι να έχουν μείνει τόσα χρόνια όπως ο Γκέραρτ σε μια ομάδα, κανένα θα πω εγώ, σχεδόν κανέναν. Ότι επειδή δεν υπάρχουν τέτοιου είδους προπονητές στην Ελλάδα που θα μείνουν από το 2010 στο 2019 σε μια ομάδα, δεν προχωρούν και πάρα πολλά πλάνα των ακαδημιών. Ναι, έχουν υπάρξει περιπτώσεις να έχουν εκπνοήσει κάποια πλάνα
με στόχο την ανάδειξη των ταλέντων και τα οποία στην πορεία είτε χαραμιστήκαν, είτε ξεχαστήκαν, είτε απλά τα αφήσαμε λίγο στην άκρη. Σίγουρα αυτό που λέτε, το να μην υπάρχει ένα σταθερός προπονητής με ένα όραμα για την παραγωγή των ταλέντων και για την ανάδειξή του στο επόμενο επίπεδο, δεν βοηθάει. Εγώ απλά θα σου πω ότι το πιο σημαντικό όμως από κάθε προπονητή είναι να έχει δομές ο ίδιος ο σύλλογος. Ποιος σύλλογος είσαι, τι εκφράζεις, ποια είναι τα είδη σου, ποιες είναι οι αρχές σου, ποια είναι η ιστορία σου, ποιο στυλ παιχνιδιού θέλεις να ακολουθείς στην πρώτη ομάδα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να παράγει μόνο ποδοσφαιριστές οι οποίοι ουσιαστικά δεν μπορούν να παίξουν ποιοτικό ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί, αφού η πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού αυτό χρειάζεται. Αυτό είναι το στυλ παιχνιδιού της. Αλλά θεωρώ ότι αν υπήρχαν δομές περισσότερο σε έναν οργανισμό, τότε ο κάθε προπονητής ή ο κάθε παίχτης ή ο κάθε προπονητής από την Ακαδημία οφείλει να εναρμονιστεί με αυτές τις δομές, με αυτά τα στοιχεία που πρεσβεύει ο σύλλογος. Οπότε, γιατί έχουμε, παραδείγματος χάρη, μπορεί να δεις αλλαγές και στην αγωνιστική φιλοσοφία αλλά και στον τρόπο παιχνιδιού ανάλογα με τον εκάστοτε προπονητή. Κάτι που μας παραδείγματος χάρη στην Μπαρτσελόνα δεν θα το δεις ή στη Ρεάλ δεν θα το δεις τόσο συχνά. Όταν μια ομάδα έχει τις δικές αρχές, δικές δομές, τότε ξέρεις που βαδίζεις, που πατάς και προσπαθείς όλο αυτό να το εξελίξεις. Προσπαθείς να μπεις μέσα σε αυτό και να βάλεις και εσύ ένα λιθαράκι. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ εγώ πέρσι που είμαι στην ΚΑΠΑ 19 να παίξω όποιο σχηματισμό θέλω, να παίξω με όποιο τρόπο θέλω και να λέω ότι εκπαιδεύω παιδιά, να εκπαιδεύω προπονητές. Η Ακαδημία είχε τη δικιά της αγωνιστική φιλοσοφία, να παίζει ποδόσφαιρο, να εξελίξει τα παιδιά ατομικά. Είχε το δικό της τρόπο παιχνιδιού, το game model, στο οποίο έπρεπε όλοι να εναρμονιστούμε και να μπορέσουμε να στηρίξουμε όσο μπορούμε τα παιδιά πάνω σε αυτό το πλάνο. Αν δεν είχες αυτά τα χαρακτηριστικά σαν προπονητή, σίγουρα δεν μπορούσες να σε προπονητήσεις και στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, γιατί επειδή το με τραβήσει πολύ, να σου κάνω δύο ερωτήσεις και να το κλείσουμε. Κάθεσαι, ναι, ναι. Με τα χρόνια που έχεις στην προπονητική, με την τόση εμπειρία και μάλιστα στον Παναθηναϊκό 7 χρόνια. Ποιο είναι το κατάλληλο μοντέλο για έναν παίκτη νεαρό ώστε να καταφέρει να μπει στην Α ομάδα της εκάστοτε ομάδας και να πιάσει θέση βασικού? Δηλαδή, ποια είναι τα βήματα, ότι ξεκινάμε από 10-12 χρονών και τι κάνουμε? Όχι μόνο ποδοσφαιρικά, αλλά και εξωγηπαιδικά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η εξωγηπαιδική ζωή, όταν είσαι και έφηβος, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Από τη μικρή εμπειρία αυτών των ετών στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, θεωρώ ότι το πρώτο πράγμα που ένα παιδί πρέπει να διακατέχεται είναι η αγωνιστική του νοοτροπία και η εξωαγωνιστική, αλλά έχει να κάνει με την νοοτροπία. Δυστυχώς στην Ελλάδα είμαστε μια χώρα που το παιδί, μην πούμε ποδοσφαιριστής, γιατί ακόμα δεν είναι ποδοσφαιριστής, μπορεί πολύ εύκολα, όπως αναφέρετε και εσείς πριν, τα μυαλά του να πάρουν αέρα, να μην είναι επικεντρωμένο στο στόχο του, να μην κάνει προπόνηση στο 100% και γενικά να παραπλανηθεί με άλλα πράγματα. Θεωρώ ότι τα πάντα χτίζονται μέσα από την νοοτροπία. Οπότε είτε η Ακαδημία είτε η οικογένεια πρέπει να πλάθουν ένα παιδί το οποίο θα διψάει για αυτό που κάνει, θα λαχταράει για αυτό που κάνει, θα το κάνει στο 100%. Από εκεί και πέρα πρέπει να του δίνουμε παροχές από μικρή ηλικία και αγωνιστικά η κατάλληλη εκπαίδευση να είναι στοχευμένη, ανά ηλικία με τους κατάλληλους προπονητικούς στόχους. Πάμε να μην ζητάμε από ένα παιδί 12-13 ετών παραπάνω πράγματα από αυτά που μπορεί να κάνει. Να κάνει πολύ καλά αυτά που πρέπει να κάνει με βάση την ηλικία του. Και σταδιακά μεγαλώνοντας 15-16-17, να του βάζουμε σταδιακά και κάθε χρόνο εκείνα τα στοιχεία, εκείνα τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται ώστε να μπορέσει να ολοκληρώνεται σαν ποδοσφαιριστής. Από 15 και μετά να αρχίσει να αναγνωρίζει τις συνεργασίες πολύ με συμπαίκτες, να μπαίνει το κίνητρο της νίκης, να 16-17 να μαθαίνει τακτικά να γίνεται πανέξυπνος, να αντιλαμβάνεται, γίνεται μέσα στα παιχνίδια. Φυσικά όσον αφορά το σώμα του στο physical, να μπορεί, γιατί πλέον το ποδόσφαιρο έχει πάει σε άλλες ταχύτητες, να μπορεί να εξελίσσει το σώμα του σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μπορεί να παίξει παιχνίδι ανταγωνιστικό, παιχνίδι ρυθμού, παιχνίδι πίεσης. Κάποια από τα πράγματα που η Ακαδημία του Παναθηναϊκού τα λειτουργεί και τα δουλεύει με βάση
τη φιλοσοφία παιχνιδιού και το game model που έχει. Δηλαδή να πιέζει όλες τις μπάλες, να τρέχει στη μεταβάση, να μπορεί να παίξει ποιοτικό ποδόσφαιρο ανάμεσα στις γραμμές. Η συνάρτηση όλων αυτών των πραγμάτων θεωρώ ότι θα φτάσει ένα παιδί μέχρι την ΚΑΠΑ 19. Αυτό φιλτράρεται σιγά σιγά. Συνεχίζουν κάποιοι από όλους τους ποδοσφαιριστές που ενδεχομένως υπήρχαν σε μικρές ηλικίες. Φτάνει μέχρι το επίπεδο της ΚΑΠΑ 19, όπου μέσα από το ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ 19, μέσα από διεθνή τουρνουά, ξεχωρίζουν πάλι εκεί οι καλύτεροι και αυτοί φτάνουν προς την πρώτη ομάδα. Αλλά εκεί θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο χάσμα. Δηλαδή, κάποια παιδιά που ξεχωρίζουν σε αυτήν την ηλικιακή κατηγορία, 18-19 ετών, δεν είναι απόλυτα έτοιμοι να πάνε σε μια προετοιμασία και να κάνουν τη διαφορά κατευθείαν. Δηλαδή, ένα παιδί ΚΑΠΑ 19 είναι ουσιαστικά ένας απόφυτος λυκείου. Για να, τι θα κάνει στη ζωή του, αν θα έχει μια πετυχημένη και ευτυχισμένη ζωή, δεν εξαρτάται μόνο οι βάσεις που πήρε από το λύκειο, δεν εξαρτάται μόνο από τις βάσεις που πήρε από την ακαδημία. Θα πρέπει η εκπαίδευσή του να συνεχιστεί μέσα από μια προετοιμασία με πρώτη ομάδα, μέσα από συμμετοχές σε φιλικά, μέσα από προπονήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς με ποδοσφαιριστές πρώτης ομάδας, μέσα από συμμετοχές σε παιχνίδια κυπέλου, μέσα από το πλάνο που έχει εκπνοήσει ο σύλλογος για αυτόν, μετά από 1-2 χρόνια, ξέρω εγώ, ώστε να βγει στον αφρό. Αν αυτή η εκπαίδευση συνεχιστεί και τα παιδιά βρουν χώρο, είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά αυτά θα είναι έτοιμα να παίξουν στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού, επειδή θα έχουν γαλλογηθεί στην Ακαδημία, θα είναι περήφανα που παίζουν στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού και σίγουρα θα έχουν να δώσουν πάρα πολλά αυτοί, να κερδίσουν μέσα από την ομάδα, αλλά και ο σύλλογος μακροπρόθεσμα να κερδίσει από αυτούς. Ανδρέα, μια τελευταία ερώτηση από όλες αυτές που σου κάναμε, είναι και μάλλον η πιο σημαντική. Ποιο ταλέντο πιστεύεις ότι είναι το κορυφαίο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Όχι το κορυφαίο, ποιο ταλέντο έχει τα φώτα να κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Εντάξει, ταλέντο τώρα στον ΠΑΟΚ είχε να δει ήδη ο Κωνσταντέλιας. Μου αρέσει πάρα πολύ που θυμάμαι και σε μικρές ηλικίες. Δεν έχει αλλάξει το στυλ παιχνιδιού του καθόλου. Έτσι ευχαριστήταν το παιχνίδι όταν ήταν μικρός. Το ίδιο το βλέπω να κάνει και τώρα. Βρήκε το χώρο και όλα αυτά που είπαμε πριν στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ και μπόρεσε να αναδείξει το ταλέντο. Πραγματικά πρόκειται για ένα εξαιρετικό ταλέντο. Αλλά και σε άλλες ακαδημίες, πέρα από τον Παναθηναϊκό που συζητάμε αρκετά, υπάρχουν ταλέντα και Ελληνόπουλα που θεωρώ ότι έχουν το ταλέντο και τα χαρακτηριστικά να μπορέσουν να παίξουν ακόμα και στο πιο ανταγωνιστικό επίπεδο. Και ο Ολυμπιακός έχει χαρακτηριστικά 2-3 παιδιά που δεν χρειάζεται να φέρω ονόματα που μπορούν να παίξουν, αλλά και ο Παναθηναϊκός 100% έχει παιδιά που μπορούν να παίξουν στην πρώτη ομάδα. Πεντάρια, εξάρια, εφτάρια από κάτω υπάρχουν παιδιά που μπορούν, έχουν τα εφόδια να παίξουν, αρκεί να δουλέψουν σωστά και να τους δοθεί ευκαιρία μετέπειτα σε πιο υψηλό επίπεδο. Κάποια από αυτά, τα παιδιά που έχω στο μυαλό μου, τους, ήδη τους βλέπετε, παραδείγματος χάρη με την πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Γιώργος Σοκάτρης είναι ένα παιδί που ξεκίνησε φέτος τη χρονιά με την ΚΑΠΑ 19. Ανέβηκε σταδιακά στην πίτα ομάδα σαν κεντρικός αμυντικός, έκανε εξαιρετικά παιχνίδια. Μπήκε σε παιχνίδια κυπέλου ως αποστολή, χωρίς να πάρει χρόνο συμμετοχής. Okay. Και θέλω να κάνω μια προετοιμασία με την πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού. Θεωρώ ότι είναι ένας κεντρικός αμυντικός, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να παίξει την πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Φικάη που το θυμάστε από πέρσι το ίδιο. Και πέρα από τα παιδιά που είναι στην πρώτη ομάδα, υπάρχουν και άλλα παιδιά που είναι λογικό, δεν μπορούν να ακολουθήσουν όλη την πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού, αλλά έχουν ταλέντο και έχουν τα εφόδια να κάνουν καριέρα στο ποδόσφαιρο. Ανδρέα, νομίζω ότι έχουμε κάνει μια πάρα πολύ έτσι, επικοδομητική συζήτηση σήμερα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Εγώ να σε ευχαριστήσω για τον χρόνο σου και γιατί όχι, θα θέλεις να γυρίσεις μετά από μερικά χρόνια. Τώρα πας στον περσικό κόλπο. Εννοείται, δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Και η απόφαση του να φύγω ήταν πραγματικά με βαριά καρδιά, γιατί κλείνοντας τη συνέντευξη οφείλω να ευχαριστήσω πραγματικά, όπως ανέφερα πριν, και τον κύριο Τάκη και τον κύριο Φίσα που με έφερε στον Παναθηναϊκό. Οφείλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους και τους συνεργάτες που με εξελίξαν σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί ξεκίνησα ένα παιδί χωρίς πραγματικά να το επιδιώκω στην ΚΑΠΑ 12 του Παναθηναϊκού και μετά από 7 χρόνια βρέθηκα να είμαι στην ΚΑΠΑ 19
ως πρώτος προπονητής φέτος, ως συνεργάτης του κ. Βαγγέλου του Σφάμιου τα προηγούμενα χρόνια. Οφείλω πραγματικά να τους ευχαριστήσω για όλο αυτό που μου δώσανε. Φεύγω από τον Παναθηναϊκό σε μια φάση της ζωής μου, σε μια περίοδο όπου στο σύλλογο αισθανόμουν πάρα μα πάρα πολύ καλά και εξελισσόμουν συνεχώς. Γι' αυτό και η απόφασή μου ήταν πολύ δύσκολη, είτε συναισθηματικά είτε από άποψη επαγγελματική, στο να πάρω την απόφαση και να φύγω τώρα από τον Παναθηναϊκό. Αλλά θεωρώ ότι είναι για καλό ότι θα με εξελίξει κι άλλο, γιατί το περιβάλλον που πάω είναι επίσης εξαιρετικό. Και ίσως κάποια στιγμή γυρνώντας στην Ελλάδα, γιατί όχι, να μην γυρίσω πάλι πίσω στο σύλλογο. Γιατί όχι, κυρίες και κύριοι, εγώ θα του πω του Ανδρέα τον Τρέα Νομπέζο του Επανιδίν. Θα τον ευχαριστήσω άλλη μια φορά για το χρόνο που μας αφιέρωσε σήμερα. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κυρίες και κύριοι, θα τα πούμε στην επόμενη συνέντευξη και να περιμένετε το αναλυτικό ρεπορτάζ από Αυστρία. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας, να είστε καλά, γεια σας.